και μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει γενικότερα. Και θέλω να ανοίξουν πάνω σε αυτά μια κουβέντα. Θέλουμε αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εμείς να πάει όσο γίνεται με καλύτερους όρους και να αγκαλιάσει όσο γίνεται περισσότερους εργαζόμενους, εργαζόμενες, σωματεία, για να μπορέσει να ανοίξει την κατεύθυνση που θέλουμε. Και παράλληλα, έτσι, να μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η δημιουργία ενός κλίματος απεργιακού μπροστά στη λογική της αναμονής και των αυταπατών που επικρατεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, εκτιμάμε ότι πρέπει να είναι πιο ενισχυμένη από τη μεριά τη δικιά μας. Έτσι, ένα τέτοιο βήμα κλιμάκωσης σε αυτή την κατεύθυνση είναι και μεθαύριο το συλλαγητήριο της 11 του Ιούνιου. Είναι ένα συλλαγητήριο το οποίο έρχεται σε μια περίοδο που από τη μεριά της κυβέρνησης ίσως να έχει μπει και στη λογική της διαπραγμάτευσης, ίσως να έχουν αποφασιστεί και μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα πάλι, αλλά είναι και ένα συλλαγητήριο που έρχεται και στην περίοδο που λήγουν η ενιαία Γενική Συμβολική Σύμβαση Εργασίας, όπου εμείς εκεί πέρα βάζουμε τους όρους μια σύμβαση εργασίας που θα βοηθάει και θα ωφελεί καλύτερα τους εργαζόμενους. Σήμερα, δίνοντας μια εικόνα, βλέπουμε ότι καθημερινά αυτό που βιώνει ο κόσμος τι είναι. Είναι αυτό που λέμε thriller της διαπραγμάτευσης, έτσι με απλές κουβέντες. Βλέπουμε καθημερινά εδώ πέρα τα λαϊκά στρώματα να βάλλονται με τη λογική των διαπραγματεύσεων, της συμφωνίας. Σήμερα κλείνει η συμφωνία, αύριο δεν κλείνει. Θα έχουμε ενιαία, θα έχουμε ενδιάμεση. Και όλα αυτά με κοινό παρονομαστή έχουν κύρια πώς θα δημιουργήσουν όλες τις προϋποθέσεις εκείνες, ούτως ώστε ο εργαζόμενος να εγκλωβιστεί σε μια λογική ότι ξέρεις, όταν δεν υπογραφεί η δανειακή σύμβαση αυτή, δεν θα έχουμε χρήματα για να πάρουμε τις συντάξεις, θα πληρωθούν οι μισθοί. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει τη λογική ότι εμείς διαπραγματευόμαστε σήμερα, σε λογική κατεύθυνση ότι δεν θα πάρουμε νέα μνημόνια, δεν θα πάρουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα. Και όλα αυτά συνθέτουν ένα τέτοιο πλέγμα που πραγματικά, άμα το δούμε συνολικά, φτάνει και σημείο ο ίδιος εργαζόμενος και τα ίδια τα λαϊκά στρώματα να προσδοκά να γίνει μια συμφωνία. Έχουμε τέτοια στοιχεία, βλέπουμε καθημερινά από έξω στον κόσμο που βάζει το ζήτημα ότι ξέρετε, να κλείσουν εκεί τη διαπραγμάτευση, γιατί θα μείνουμε χωρίς μισθούς, χωρίς συντάξεις και όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι μια συγκεκριμένη προπαγάνδα που έχει καλλιεργηθεί και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την κυβέρνηση, ούτως ώστε να κάνει και τα ίδια τα λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη συνένοχους σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση από την οποία πραγματικά η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα δεν θα έχουν κανένα συμφέρον. Είναι διαπραγμάτευση τουλάχιστον σε απέναντι στη λογική δικιά του. Βλέπουμε ότι στην ίδια λογική τα μνημόνια που ήταν και το προηγούμενο διάστημα, αν και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τα μνημόνια τι ήταν, ήταν ένα εργαλείο προκειμένου να φορτωθεί η κρίση καπιταλιστική στο πλάτη του λαού. Αυτό ήταν. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στο ερώτημα ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση. Και εμείς απαντάμε καθαρά σε αυτό το ζήτημα. Και λέμε ότι δεν έφεραν την κρίση τα μνημόνια. Τα μνημόνια ήταν ένα εργαλείο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και να ξεπεραστεί η καπιταλιστική κρίση σε βάρος των εργαζόμενων και των λαϊκά στρώματα. Βλέπουμε όμως αυτά να συνεχίζονται. Πρόσφατο παράδειγμα σε σχέση και με τις κινητοποιήσεις που είχαμε τώρα εδώ τελευταία στο νοσοκομείο, ενώ βλέπουμε από μια μεριά οι περικοπές στον κλάδο της υγείας φτάνουν σε σημείο ούτως ώστε να γίνουν επικίνδυνα, να έχουμε να χαθούν και ζωές, ενώ η ήδη πετσοκομμένη χρηματοδότηση σταμάτησε και δεν πηγαίνει στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Από την άλλη μεριά, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, βάζουν χέρια και στα αποθεματικά των νοσοκομείων. Προκειμένου να εξυπηρετήσουν μια λογική που έχει σχέση με το πώς θα αποπληρώσουν τις δόσεις. Και δεν βάζουν χέρι, συνάδελφοι, ή στα αποθεματικά των Δήμων ή στα αποθεματικά οποιονδήποτε άλλων δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποιες λαϊκές ανάγκες. Βάζουν χέρι για να εξυπηρετήσουν κυρία αυτό που θέλουν, να αποπληρωθούν τα μνημόνια, τα δάνεια που έχουν. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε καθημερινά να παίρνει το ζήτημα ότι το ζήτημα που είχε σχέση με το κατώτερο μισθό πηγαίνει για το 16 και θα δούμε αν αντέχει η οικονομία. Ένα ζήτημα που το έχει προμετωπίδα η κυβέρνηση. Ότι ξέρετε, εμείς πάμε με 751 ευρώ μας βγουν στην κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι η σύνταξη, η 13η σύνταξη για τους χαμηλούς συνταξιούχους φεύγει και από το 16 και θα δούμε λέει, αν θα δοθεί, αν θα υπάρχουν οι αναλογιστικές μελέτες και όλα αυτά παραπέρα. Έχουμε μέτρα, ο έμφυα παραμένει, τα χαράτσια παραμένουν και καλούν και όλα πατριωτικά να πάνε να πληρώσει σήμερα ο εργαζόμενος και ο λαός όλα αυτά τα ζητήματα προκειμένου να στηριχτεί η κυβέρνηση. Ενώ θυμάστε τι γινότανε,
Το πρώτο ζήτημα έλεγαν ότι τα χαράτσια εμείς θα βγούμε να τα καταργήσουμε. Τον έμφυα θα τον καταργήσουμε. Σήμερα όχι μόνο τα διατηρούν και όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά καλούν και πατριωτικά το λαό να πάνε να τα πληρώσει προκειμένου να ενισχύεται η καπιταλιστική ανάπτυξη και η οικονομία στα πλαίσια που αυτοί θέλουν. Όλα αυτά βέβαια τα μέτρα έρχονται κατά δόσεις, γιατί δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα απότομα, προκειμένου να μην έχει και ο λαός αυτές τις αντιδράσεις που χρειάζεται. Με τέτοιες δόσεις που να τις αντέχει. Λίγα-λίγα. Σήμερα εκείνο, σήμερα το άλλο. Οπότε έχουμε στο τραπέζι τώρα μπαίνει το ασφαλιστικό, μπαίνει το ΦΠΑ, μπαίνουν εργασιακά ζητήματα που έχουν σχέση με ομαδικές απολύσεις και οτιδήποτε άλλο. Βάζουν το ζήτημα σήμερα το ΦΠΑ, ισχυρίζει ότι θα έχει αναδυναμικό χαρακτήρα. Ενώ στην ουσία το ΦΠΑ τι θα είναι σήμερα, μια επιβάρυνση επιπλέον στα λαϊκά στρώματα, μια και αυτό είναι που πληρώνει. Και μπαίνουν και νέα ζητήματα τώρα, και εδώ για τη ΔΕΗ, από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα και όλα αυτά. Οπότε υπάρχει μια πείρα βέβαια από τη μεριά τη δικιά μας, ότι σήμερα διαπραγματεύονται στην κατεύθυνση προκειμένου να ισχυθεί καλύτερα η κερδοφορία που λέμε αυτή του μονοπολίου. Και δεν μπορεί να υπάρχει συμβατική οδός από τη μια μεριά να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του μονοπολίου και από την άλλη μεριά ο λαός να περνάει καλά. Έτσι με απλά λόγια. Το ένα είναι απέναντι από το άλλο. Οπότε αμέσως εμείς πρέπει να έχουμε αυτή την λογική. Έχει στηθεί μια καλή επικοινωνιακή όσο αφορά τα ζητήματα αυτά. Για παράδειγμα, πρέπει να βρούμε ένα ζήτημα για να δούμε γιατί η κατάργηση στα 5 ευρώ στο νοσοκομείο που τόσο πολύ καλλιεργήθηκε. Γιατί στην ουσία τρία μέτρα πάρθηκαν σήμερα. Ένα μέτρο ήταν αυτό, η κατάργηση όσο αφορά το 5 ευρώ, ενώ από την άλλη μεριά οι εξετάσεις στα νοσοκομεία εξακολουθούν να πληρώνονται από τους ασθενείς και τα λαϊκά στρώματα. Ένα δεύτερο μέτρο ανοίξαμε την ΕΡΤ. Και ένα τρίτο μέτρο κάναμε τις 100 δόσεις για τα κόκκινα δάνεια. Και αυτό δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Αυτά, αν τα δούμε αναλυτικά, θα δούμε ότι στην ουσία δεν φύγει καθόλου τον πυρήνα που λέμε εμείς που έχει σχέση με την καπιταλιστική ανάπτυξη και την καπιταλιστική οικονομία. Δεν τον φύγουν. Καθόλου. Στην ουσία βγαίνουν συμπεράσματα ότι σήμερα η κυβέρνηση διαπραγματεύεται όχι προς όφελος του λαού, προς όφελος των κυρία των μονοπωλιακών ομίλων. Και οι συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές που σήμερα προσπαθούν να αναδείξουν είναι ότι όχι όσο αφορά το στόχο της πολιτικής που εφαρμόζεται, αλλά όσο αφορά τον τρόπο που θα υλοποιηθούν. Δηλαδή, πώς θα στηριχθεί καλύτερα η ανάκαμψη αυτή που λέμε η οικονομική ανάκαμψη του κεφαλαίου, δηλαδή πώς θα έχουμε περισσότερα κέρδη από τη μεριά των επιχειρηματιών. Αυτό βέβαια ο στόχος πασαλίβεται και με τη χρυσόσκονη αυτό που λέγεται παραγωγική ανασυγκρότηση. Δηλαδή, βάζουν στο τρυπάκι του λαού ότι ξέρετε ότι όσο αναπτύσσεται η καπιταλιστική οικονομία και όσο μεγαλώνει η πίτα, θα έχει να λάβει και κάτι. Και ο λαός, ένα πράγμα το οποίο δείχνει στην ουσία ότι είναι σε αντιπαράθεση το ένα από το άλλο, για να υπάρχει σήμερα αυτό που λέμε ανάπτυξη, πρέπει να τσακιστούν όλα τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, τα μεροκάματα και οτιδήποτε άλλο και να συνεχίζουν σε αυτή την λογική. Βέβαια, έχουμε το ζήτημα ότι όλα αυτά τα μέτρα που περνάνε δεν περνάνε όπως πέρασαν με την προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι με τον κάθετο τρόπο. Προσπαθούν λίγο-λίγο με δόσεις, όπως είπα, ώστε να κάνουν να εγκλωβίσουν και τους ίδιους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα σε αυτή τη λογική και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι μέσα από αυτήν την ανάκαμψη της οικονομίας θα μείνουν και κάποια περισσέματα ώστε να δουν τα ψίχουλα αυτά που είχαν τάξει όσο αφορά γενικότερα για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και ένα παράδειγμα είναι ότι σε σχέση με τις περικοπές της συντάξης οι οποίες θα υπάρχουν, τι κάνουν τώρα. Το πηγαίνουν στη λογική των αναλογικών μελετών και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Δηλαδή, στην ουσία, σπέρνουν τις ευαισθησίες στους συνταξιούχους ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή της συντάξης και έπειτα, σαν όριμο φρούτο, θα έρθει μόνη της αυτή, μέσα από τις αναλογιστικές μελέτες και μέσα από τη βιωσιμότητα που λένε του ασφαλιστικού συστήματος. Δηλαδή, με απλά λόγια, ότι τώρα το ασφαλιστικό σύστημα είναι. Δεν είναι βιώσιμο, οπότε πρέπει υποχρεωτικά να μπούμε σε περικοπές. Το ίδιο γίνεται και με τα εργασιακά. Με δόσεις δίνονται τα μέτρα. Παράδειγμα, είπαμε και προηγουμένως ότι από τα 751 ευρώ που λέγαμε ότι θα πάμε άμεσα, ξεφύγαμε και έφυγε και από το 16 πλέον. Και σε αυτή τη λογική ήταν η παρέμβαση που κάναμε μια σειρά σωματεία και κύρια στηριζόμενα από το ΠΑΜΕ στο Υπουργείο Υγείας όσο αφορούσε τον κοινωνικό διάλογο. Που καθόταν δηλαδή στο ίδιο τραπέζι η εργοδοσία με τους συνδικαλιστές για να δουν με ποιο τρόπο θα σφάξουν τον εργαζόμενο. Εμείς εκεί αντιπαρατηθήκαμε και βάλαμε το ζήτημα ότι αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Με την ίδια λογική πέρασαν και τα προηγούμενα μέτρα κάτω από τη λογική του κοινωνικού διαλόγου και το 10 και το 12. Και στην πραγματικότητα όλα αυτά τα χαμόγελα που επικρατούσαν εκεί μέσα ήταν μόνο και μόνο να υποχωρήσουν κύρια στα εργατικά δικαιώματα από τη μεριά τους
ο κυβερνητικός συνδικαλισμός και να έχουν επιπλέον ωφέλη η εργοδοσία. Γι' αυτό λέμε παράδειγμα ότι εμείς δεν μπορούμε να δούμε στη λογική ότι όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε την κρίση που παίρνουν σήμερα οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι εργοδοτικός και ο κυβερνητικός συνδικαλισμός. Λες και το κεφάλαιο δεν είναι αυτό που φόρτωσε όλο το προηγούμενο διάστημα της κρίσης στα βάρη στο λαό και τώρα που έχουμε την ανάπτυξη πάλι την ίδια δουλειά θα κάνει, έτσι θα προσπαθήσει να φορτώσει όσο γίνεται περισσότερα τα βάρη στα λαϊκά στρώματα. Οπότε για να το καταλήγουμε σιγά σιγά, σήμερα ο εργαζόμενος πρέπει να απαλλάσσεται από αυτές τις λογικές και το μόνο που του μένει είναι πώς θα μπορέσει οργανωμένα, ενωτικά και μέσα από την οργανωμένη πάλι να μπορέσει να διεκδικήσει αυτά που θέλει σήμερα. Και για τα 751 ευρώ και μια σειρά απώλειες τις οποίες είχε όλο το προηγούμενο διάστημα και γενικότερα να απαλλάσσεται από τις λογικές του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Ακόμα η κυβέρνηση προσπαθεί να συνδέσει την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων όσο αφορά προς όφελος των εργαζομένων, δηλαδή τι λέει σήμερα, ότι εμείς θα ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά το μερίδιο χρημάτων από τις ιδιωτικοποιήσεις θα πηγαίνουν για να ενισχύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Και από την άλλη μεριά είναι έτοιμη να περπατήσει νόμο όπου καταργεί τις ασφαλιστικές φορές από τη μεριά των εργοδοτών. Δηλαδή, τριμερείς που λέγαμε παλιά, λίγο καταργήθηκε το κράτος, καταργούμε με τη σειρά μας τώρα και τις εργοδοτικές φορές από τη μεριά των εργοδοτών, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη, να συγχύζονται καλύτερα πίσω από την ανάπτυξη. Βέβαια, μπαίνει και ένα ζήτημα ότι όλη αυτή η διαδικασία που μιλάμε για την διαπραγμάτευση, κύρια στόχο έχει το πώς θα έχουμε χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, έτσι το λένε, και πώς θα πάρουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, έτσι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτά πάλι παρουσιάζονται ότι ανακουφίζουν το λαό και την εργατική τάξη. Στην ουσία τι είναι όμως, ότι το ζήτημα της διαπραγμάτευσης θα εξακολουθεί να βαραίνει πάλι το λαό. Έρχονται νέες καταστάσεις όσο αφορά μνημόνια και νέες δανειακές συμβάσεις, τα οποία θα τις επιμεριστεί πάλι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Τα πρωτογενή πλεονάσματα και οι ισοσκελείς προϋπολογισμοί προϋποθέτουν ότι πρέπει να κόψουμε κάποια έξοδα σαν κράτος, δηλαδή περικοπές στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, για να έχουμε αυτά τα πλεονάσματα. Γιατί από εκεί βγαίνουν τα πλεονάσματα. Πλεονάσματα βγαίνουν μόνο όταν περικόψεις χρήματα σαν κράτος από εκεί που δίνεις για την παιδεία, για την υγεία, για τα νοσοκομεία, για την πρόνοια. Και όσο αφορά τη χρηματοδότηση που επικαλούνται σήμερα και τόση μεγάλη αγωνία υπάρχει και μάχη γίνεται, κύρια είναι στην κατεύθυνση πώς θα ενισχυθεί αυτό που λέμε εμείς καπιταλιστική ανάπτυξη. Δηλαδή, πώς θα δεθεί από αυτά τα χρήματα που θα πάρουμε ζεστό χρήμα, περισσότερο ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις και στο κεφάλαιο, προκειμένου να περπατήσει αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη. Οπότε για εμάς τώρα εδώ πέρα, για τα λαϊκά στρώματα γενικότερα, η αγωνία που έχουν σήμερα οι κυβερνήσεις, μια και στηρίζουν συγκεκριμένα συμφέροντα, και η αγωνία που έχουν το κεφάλαιο δεν πρέπει να είναι αγωνία και του λαού. Εάν η διαπραγμάτευση αυτή θα γίνει, να γίνει σήμερα, θα γίνει αμέσως, με ποιους όρους θα γίνει, μας ενδιαφέρει. Και πάνω σε αυτό εμείς πρέπει να αντιτάξουμε τη λογική που έχουμε ότι μέσα από ένα οργανωμένο κίνημα θα διεκδικήσουμε. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι και τα συλλαλητήρια της 11 του Ιούνιου του ΠΑΜΕ και των σωματείων των ταξικών, πρώτα-πρώτα να σπάσουν όλο αυτό το κλίμα αναμονής που υπάρχει και όλη αυτή τη λογική που είπαμε προηγουμένως. Να στοιχίζεται ο λαός πίσω από τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Πρέπει αυτό να ξεπεραστεί. Και εμείς κάνουμε τα βήματα αυτά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κλίμα, ούτως ώστε να καταλάβει και να απεγκλωβιστεί η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα από αυτές τις λογικές. Θέλουμε να δυναμώνει η προσπάθεια για να πετύχουμε αυτά στις σφύρους δυνάμεων, στους τόπους δουλειάς, στα σωματεία. Σήμερα κάθε μέτωπο που ανοίγει τα ταξικά σωματεία και οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να είναι εκεί. Είχαμε τα ζητήματα της υγείας, προχθές είχαμε στην περιοχή της Πάργας την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στο Δήμο. Εκεί στοιχήθηκαν μια σειρά σωματεία και εργαζόμενοι όσο αφορά την αντιπαράθεσή τους απέναντι στην ιδιωτικοποίηση, αναδεικνύοντας τι ρόλο θα παίξει στην πορεία όλη αυτή η κατάσταση. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εμείς εκτιμάμε ότι μόνο το οργανωμένο κίνημα είναι αυτό που θα αντιμετωπίσει. Για εμάς, οι κόκκινες γραμμές τώρα, συνάδελφοι εδώ, πρέπει να είναι για το λαό, πρέπει να είναι στη λογική ότι τίποτα δεν πρέπει να πάει πίσω, ότι ο λαός δεν πρέπει να πάει πίσω από τα αιτήματα αυτά. Ανάκτηση των απολειών, κατάργηση όλων των αντεργατικών των λαϊκών νόμων που ήταν πριν και μετά από τα μνημόνια. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Και σε αυτή τη λογική, βέβαια, είναι δύσκολη μάχη. Θα έχει δυσκολίες ο αγώνας με τη λογική ότι πρέπει να ανατρέψουμε όλες αυτές τις αυταπάτες που υπάρχει και τη λογική της αναμονής. Και μια τέτοια προσπάθεια κάνουμε τώρα, εμείς είπαμε, σαν εργατικά σωματεία και
του πανεργατικού μέτωπου. Έχουμε μια πείρα που έρχεται από τα 16 χρόνια της δράσης μας. Ήδη το συλλαλητήριο της 1η Νοέμβρη, η μαζικότητα που είχε, ήταν εκείνο που έδωσε πραγματικά τη δυνατότητα να κατανοήσει ο κόσμος ότι μέσα από αυτές την οργανωμένη πάλι έχει τη δυνατότητα να λύσει ζητήματα. Προσδοκούμε να ξεπεράσουμε σε συμμετοχή και το συλλαλητήριο αυτό της 1η Νοέμβρη. Δηλαδή ήδη σήμερα πανελλαδικά μια σειρά σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα έχουν πάρει απόφαση και έχουν καταλήξει όχι μόνο για το συλλαλητήριο της 11 Νοέμβρη, αλλά και με στόχευση παραπέρα την απεργιακό, την κινητοποίηση και απεργιακό αγώνα στο άμεσο διάστημα. Βλέποντας βέβαια ανάλογα και τι μέτρα θα δούνε και τι αντανακλαστικά θα έχουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε πάνω σε αυτά. Εδώ τώρα είχαμε ένα σχεδιασμό εμείς όλο αυτό το διάστημα και επειδή θέλουμε οργανωμένα να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, είχαμε ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο. Καταρχάς, επειδή εκτιμάμε ότι το κύριο εργαλείο για να μπορέσει να αναπτύξει το κίνημα και να μπορεί να γίνονται διενέργειες είναι η συλλογική διαδικασία, μια σειρά διοικητικά συμβούλια σήμερα έχουν πάρει αποφάσεις και στηρίζουν το συλλαλητήριο. Έχει μπει δηλαδή το ζήτημα στα διοικητικά συμβούλια αυτό, έχει ζυμωθεί η θέση μας όσο μπορούσε με καλύτερους όρους και πραγματικά σε ορισμένα και εκεί που δεν είχαμε πλειοψηφία, έτσι το ταξικό κίνημα δεν είχε την πλειοψηφία, και εκεί άνοιξε συζήτηση και είχαμε καλά αποτελέσματα. Δεύτερο ζήτημα είναι να επιδιώξουμε να γίνουν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα σωματεία. Εκεί όπου πραγματικά γίνεται η ζήμωση, εκεί όπου ο καθένας λέει τη γνώμη του, εκεί όπου υπάρχει αντιπαράθεση και που εκεί μπορεί να βγει η κουβέντα και να καταλήξει τι θέλουμε εμείς. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να έγινε ήδη ένα των ιδιωτικών υπαλλήλων εχθές. Προσπαθούμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες γενικές συνελεύσεις με δεδομένα αυτό που θέλουμε. Και τελευταίο ζήτημα είναι κανένας χώρος, κανένας τόπος δουλειάς να μην μείνει χωρίς να φτάσει η ανακοίνωση της γραμματείας του ΠΑΜΕ, η ανακοίνωση του σωματείου που καλεί στα συλλαλητήρια της 11 του Ιούνιου. Και παραπέρα τον οργάνωση για τον σχεδιασμό σε απεργιακή κινητοποίηση. Κάθε παρέμβαση τώρα που γίνεται, σας είπα προχθές ήταν στο Καναβάκι, την προηγούμενη φορά ήταν στο νοσοκομείο για τα ζητήματα υγείας. Κάθε παρέμβαση που γίνεται πρέπει να συνδέεται και με την αναγκαιότητα σήμερα να αφυπνιστεί ο λαός, να ξεφύγει από τις λογικές, να απεγκλωβιστεί από τις λογικές της αναμονής και να μπει μπροστά στη δράση. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζουμε ότι πρέπει να ανοίξει καλύτερα η προπαγάνδα. Πρέπει όλο αυτό το διάστημα έχουμε και ένα σχεδιασμό, για παράδειγμα, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Έτσι θέλουμε να τον ανοίγουμε λίγο. Από την άποψη ότι και εμείς σε αυτό το σχεδιασμό πρέπει ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του. Ιδιωτικοί υπάλληλοι αύριο Παρασκευή, για παράδειγμα, έχουν μια επανεξόρμηση στη ΦΟΠΕΝ. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα να την ενισχύσουμε. Έξω από το σωματείο των ιδιωτικών υπαλλήλων μπορούν να συμμετέχουν και κάποιοι άλλοι. Έχουν το Σαββάτο στα σούπερ μάρκετ επανεξόρμηση τις 6 ώρα το βράδυ, στα εμπορικά την Τρίτη. Οι ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν το Διοικητικό Συμβούλιο των ΟΤΑ, το οποίο έχει πάρει και απόφαση στήριξης και όχι μόνο της συλλαλητήριου της 11 Νοέμβρη, έχει πανεξόρμηση στα διοικητήρια της Δευτέρα το πρωί. Έχουν γίνει κάποιες εξορμήσεις στην περιφέρεια, μπαίνουν οι χώροι της υγείας και γενικότερα, δηλαδή, έτσι, όποιος θέλει και στον υπόθεσή του να έχουμε το σχεδιασμό του, ώστε όσο γίνεται καλύτερα να φτάσει αυτό που είπαμε, η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ προς τα έξω και να ανοίξει συζήτηση μέσα από γενικές συλλεύσεις ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε για την Πέμπτη, 8 η ώρα στη Θεοφάνιο. Ενημερώνουμε όσο μπορούμε περισσότερο κόσμο, συγκροτημένα, οργανωμένα εκεί, να αναδείξουμε όλα αυτά που είπαμε και στην εισήγηση και όλα αυτά που εσείς θα πείτε, όποιος θέλει να τοποθετηθεί σε κάτι. Και αν κάτι έτσι το παρέλειψα. Και τώρα όσο αφορά, γιατί είναι κάποια στελέχη εδώ πέρα εργατικά, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν συγκεκριμένο ρόλο και γι' αυτό απουσιάζουν, θα τοποθετούνταν γι' αυτό, γιατί παράλληλα γίνεται και μια σύσκεψη στον Οροπό με τους ίδιους όρους. Κάποιοι άλλοι έχουν διοικητικά συμβούλια και οργανώνουν καλύτερα τη μάχη. Έτσι. Αυτά. Αν υπάρχει κάτι να ρωτήσει κάποιος, κάτι που δεν έπιασα, κάτι που δεν αναδείχθηκε.